Συγκλονισμένη είναι η χώρα μετά τη συντριβή Καναντέρ που επιχειρούσε για την κατάσβεση φωτιάς στην Κάριστο με τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο νεαρών πιλότων. Ο σμιναγός Χρήστος Μουλάς, 34 ετών, και ο ανθυποσμιναγός Περικλής Στεφανίδης, 27 ετών, που ρίχτηκαν με αυταπάρνηση στη μάχη με τις φωτιές, έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος τύπου Καναντέρ, στο οποίο επέβαιναν, συνετρίβη στην Κάριστο το μεσημέρι της Τρίτης. Το αεροσκάφος κατέπεσε σε ρεματιά καθώς προσπαθούσε να πραγματοποιήσει ανύψωση. Ο πλωτήρας βρήκε σε δέντρο και αποκολλήθηκε από το δεξί φτερό. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Νέα Αγχία Λοβόλου λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης και επιχειρούσε στην πυρκαγιά της Καρίστου και συγκεκριμένα στην περιοχή Πλατανιστός. Το αεροπλάνο από την απώλεια στήριξης πήρε κλίση δεξιά, καρφώθηκε σε ρέμα και ανεφλέγη. Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε την κήρυξη τριήμερου πένθου στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων. Αψηφώντας τις αντίξωες συνθήκες, οι χειριστές του μοιραίου Καναντέρ θυσιάστηκαν επιτελώντας το καθήκον τους. Η ευγνωμοσύνη μας είναι μεγάλη και η οδύνη για την απώλειά τους βαθιά. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους τους καθώς και στους συναδέλφους τους. Όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί τους. Η πολιτεία στέκεται με σεβασμό στο πλευρό των οικογενειών των δύο ηρωών. Είναι δύο παιδιά, δύο αδέλφια όλων μας. Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το εθνικό πένθος για την απώλειά τους. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας με αυταπάρνηση τη μάχη με τις φλόγες στις πιο αντίξωες συνθήκες. Τους οφείλουμε τον απέραντο σεβασμό μας. Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια των δύο ηρωικών μας πιλότων. Τους αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και την προσφορά τους στην πατρίδα. Το νέο αυτό τραγικό δυστύχημα, του οποίου τα αίτια πρέπει άμεσα να διερευνηθούν, αποτελεί συνέπεια μιας διαχρονικά εγκληματικής πολιτικής. Ανίποτος είναι ο πόνος για το πλήρωμα του μοιραίου Καναντέρ CL215 που κατέπεσε το μεσημέρι στην περιοχή του Πλατανιστού στην Κάριστο. Πονάμε σαν να είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η θυσία τους υπέρ πατρίδος θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας. Το κράτος οφείλει να σταθεί έμπρακτα στις οικογένειες των ηρώων που η θυσία τους θα μνημονεύεται εις το διήνεκες. Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετούμε τους ήρωές μας. Θα τους ευγνωμονούμε αιώνια.